Μεγάλη οικονομική ανάσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα αποτελούν οι πληρωμές για συνδεδεμένες ενισχύσεις, οικολογικά σχήματα και παλαιώς οφειλές, χρήματα άνω των 780 εκατομμυρίων ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εξαγγελίες των 700 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ξεκινήσει από χθες απόγευμα να καταβάλλονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Στην Κρήτη τα δύο προϊόντα που μας αγγίζουν περισσότερο είναι τα πορτοκάλια προσχημοποιία και το γάλα των κτηνοτρόφων. Συνεχίζει η επόμενη πληρωμή που έχει να κάνει με τα περιβόητα 88 εκατομμύρια ευρώ. Τα 88 εκατομμύρια ευρώ που είχαν χαθεί από την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Κάποιοι παραγωγοί θα δουν μια καταβολή βασικής ενίσχυσης στα βιβλιάρια τους που θα είναι το υπόλοιπο που δεν καταβλήθηκε τον Οκτώβριο. Πασχαλινός Μποναμάς, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τονίσει ότι γίνεται πράξη πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Έχουμε μετά την τρίτη και μεγαλύτερη πληρωμή που είναι τα 20 ΧΙΜ, 425 εκατομμύρια ευρώ που πραγματικά αγωνιούμε και αναμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα πληρωθούν. Μετά από ταλαιπωρία χρόνων, έρχεται η δικαίωση για χιλιάδες αγρότες που βρίσκονταν σε ομοιρία, καθώς ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή χρημάτων. Από τα 16.500 αφημίτα δεσμευμένα, τα περιβόητα, με το πρώτο καλημέρα, στο πρώτο ξεσκαρτάρισμα, ο ΠΚΕΠΕ πληρώνει τώρα σε αυτή την πληρωμή 6.850 αφημί, που αυτά ένα μεγάλο ποσοστό είναι από την Κρήτη. Είναι παραγωγοί που είχαν δεσμευτεί στις προηγούμενες χρονιές και δεν είχαν πάρει τα χρήματα. Έχουμε παραγωγό που δεν έχει πληρωθεί ούτε το 22 ούτε το 23, γιατί υπήρξε αγροτεμάχιο εκτός Κρήτης. Είχε προσκομίσει ο παραγωγός όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά της κατοχής του αγροτοτεμαχίου και τελικά ο παραγωγός δικαιώνεται στην πληρωμή του Απριλίου το 2024. Πραγματικά οι παραγωγοί λυτρώνονται με αυτή την πληρωμή που γίνεται τώρα. Υλοποιούμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, δηλώνει με ικανοποίηση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος σημειώνει ότι η προσπάθεια για εξυγίανση και σωστή λειτουργία του ΠΚΕΠΕ συνεχίζεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα.